Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του Last Time, καλώς ήρθατε σε μία ακόμα εκπομπή «Εδώ ακούς την αλήθεια» με τη Μαρία Μποζίνη. Σήμερα στην εκπομπή μας θα σας συστήσουμε έναν ακόμα υποψήφιο ευρωβουλευτή με το Δημοκρατικό Πατριωτικό Κίνημα Νίκη. Και είναι ο κύριος Κώστας Καραΐσκος. Ο κύριος Κώστας Καραΐσκος γεννήθηκε στην Κομωτινή το 1962, σπούδασε μαθηματικά στο ΑΠΗ Θήτα και εργάστηκε ως καθηγητής στην ιδιωτική και δημόσια εκπαίδευση. Δραστηριοποιήθηκε πολιτικά από τα φοιτητικά του χρόνια, χωρίς όμως να ενταχθεί σε κάποιο κόμμα. Πρωταγωνίστησε στη δημιουργία σωματείων στη Θράκη, μέσω των οποίων επιχειρήθηκε η παρέμβαση στο μειονοτικό ζήτημα της περιοχής. Μέτρα την Κομωτινή, εξέδιδε το 15ήμερο αντιφωνητή επί 18 ολόκληρα χρόνια, ως έντυπο γνώμης με συνδρομητές από όλη την Ελλάδα και με απολύτως εναλλακτικό περιεχόμενο. Δημιούργησε μαζί με τον ίδιο κύκλο ανθρώπων την παράταξη πολιτών Σπάρτακος, που από το 2010 και μέχρι σήμερα εκπροσωπεί στο Δημοτικό Συμβούλιο της Κομωτινής τις ίδιες εθνολαϊκές αντικαθεστωτικές ιδέες. Παράλληλα, μετείχε στο κίνημα πολιτών Άρδιν για 20 περίπου χρόνια, στη σπίθα του Μίκη Θοδωράκη, εκλεγμένος στη Γραμματεία, και σήμερα είναι υποψήφιος ευρωβουλευτής με το Δημοκρατικό Πατριωτικό Κίνημα Νίκη. Η 30ετής αρθρογραφία του σε πλήθος εντύπων, ένα σύνολο χιλιάδων κειμένων, ανθολογείται στο βιβλίο «Το πολιτικόν της ζωής μου ταξίδιων». Κύριε Καραΐσκο, καλώς ήρθατε στον Last Time. Καλώς σας βρήκα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Έχουμε εδώ το βιβλίο σας, το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο. Το έχω διαβάσει και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Η πολιτική σας διαδρομή ήταν μακρά και πέρσι ήρθατε σε επαφή με τη Νίκη, αν δεν κάνουμε λάθος. Σωστό. Τι σας όθησε στη σημερινή σας υποψηφιότητα? Καταρχάς, η επαφή με τη Νίκη έγινε λόγω της μακράς φιλίας που έχω με τον Δημήτρη Νατσιό, από τότε που ήταν ο ίδιος δάσκαλος του Κιλκής και εγώ μαθηματικός στην Κομωτινή. Και κάπου είχαν έρθει σε επαφή οι δραστηριότητές μας εκτός επαγγέλματος και γνωριστήκαμε και εκ τότε είχαμε μια φιλική σχέση. Αυτή τη στιγμή βέβαια δεν είμαι απλώς γνωστός, κατεβαίνω σαν υποψήφιος ευρωβουλευτής με την Νίκη, καθότι εκτιμώ ότι είναι ο μόνος πολιτικός χώρος στην Ελλάδα ο οποίος διασώζει μια ελπίδα για το μέλλον αυτής της χώρας. Είναι αυτό που θα λέγαμε εθνολαϊκή παράταξη, δηλαδή εκπροσωπεί και το λαό και το έθνος. Και θυμίζω ότι το Σύνταγμα γράφτηκε στο όνομα του λαού και του έθνους. Δεν είναι κάτι αποβλητέο αυτό, ούτε κάποια ιδιαιτερότητα. Και η Νίκη ενσαρκώνει ακριβώς αυτό που περιμένουμε να δούμε στη θέση του ψευτορωμαϊκού, ένα κανονικό ελληνικό κράτος. Δηλώνατε πάντα ενάντια στα κόμματα, όμως σήμερα σας βλέπουμε υποψήφιο με κάποιο από αυτά. Αυτό δεν συνιστά μια αντίφαση? Όχι. Αυτό που εγώ τουλάχιστον δήλωνα πάντα ενάντια στα κόμματα ήταν όχι μόνο στα συγκεκριμένα κόμματα, βασικά για τα κόμματα εξουσίας μιλάμε, έτσι. Αυτά τα οποία διαχειρίζονται την κρατική δύναμη στην Ελλάδα, αλλά για όλο το πολιτικό σύστημα και για όλο το σύστημα εξουσίας. Δηλαδή αυτό είναι που μας ενδιαφέρει και όχι μονάχα ένα κόμμα το οποίο θα έχει σήμερα αυτό τον αρχηγό ή τον άλλον, ή αν έχει αυτή την ιδεολογία δεξιά-αριστερά, αυτά είναι χωρίς σημασία κατά τη γνώμη μου. Η Νίκη είναι κάτι πέρα από αυτά. Δηλώνει άλλωστε ότι δεν έχει να κάνει με το πλαίσιο αυτό αριστερά-δεξιά, το οποίο έχουμε μάθει να χαρακτηρίζουμε δηλαδή ένα πολιτικό χώρο. Και αυτό που εμένα τουλάχιστον με ικανοποιεί είναι ότι δεν έχει καμία σχέση με όλο αυτό το σύστημα εξουσίας και παραεξουσίας, δηλαδή τον οικονομικό παράγοντα, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και όλη αυτή την ιδιοποίηση του κράτους που κάνουν τα μεγάλα κόμματα. Στην Ελλάδα δυστυχώς όταν λέμε κόμματα και κομματοκρατία τι εννοούμε? Εννοούμε την δυνατότητα που έχουν οι άνθρωποι κατά βάση της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ για να μιλάμε συγκεκριμένα και σε αυτή τη δυνατότητα προσφεύγει κανείς για οτιδήποτε. Είτε πρόκειται να πάρει κάποια επιδότηση, να του εγκριθεί ένα πρόγραμμα, να πάρει μετάθεση ο γιος του στο στρατό. Όλες οι πτυχές της καθημερινότητας δυστυχώς σκεπάζονται από τη δραστηριότητα
αυτών των κομματικών χώρων και με αυτόν τον τρόπο όλη η κοινωνία είναι δέσμια σε αυτήν την κατάσταση. Η Νίκη ελπίζει ότι θα σπάσει αυτόν τον δεσμό και θα δημιουργήσει ένα άλλο πλαίσιο για όλη την ελληνική κοινωνία. Για ποιο λόγο να ψηφίσει κάποιος τη Νίκη, δεδομένου πως δεν υπάρχει κάποια εμπειρία παρελθοντική και οι θέσεις της προς το παρόν είναι λίγο πιο γενικές. Τώρα αρχίζει να δείχνει η Νίκη το πρόσωπό της. Ναι, αυτό είναι κάτι φυσιολογικό πιστεύω και η εμπειρία δεν είναι το παν, γιατί η εμπειρία έχουν και η οικογένεια Μητσοτάκη και ο χώρος του Πασόκ και όλοι αυτοί. Η εμπειρία είναι το πώς θα τη χρησιμοποιήσουμε. Η οικογένεια του Πρωθυπουργού έχει 4 γενιές πολιτικών, αλλά αυτή η εμπειρία τι γίνεται. Το θέμα είναι να αξιοποιείται προς όφελος της χώρας. Γιατί μπορεί εγώ να έχω εμπειρία και να με βάση αυτήν να διαφεντεύω το κράτος προκειμένου να οικονομάει ένα κύκλωμα γύρω από μένα. Αυτό δεν συνιστά κάποιο όφελος για την πατρίδα μας. Από τους έμπειρους νομίζω χορτάσαμε τα προηγούμενα χρόνια. Καλά είναι να δοκιμάσουμε και αυτούς οι οποίοι αυτοπροσφέρονται για να δημιουργήσουν κάτι καινούριο είτε σε επίπεδο χώρας είτε σε επίπεδο Ευρωβουλής. Και αυτό νομίζω ότι για την Νίκη είναι πολύ σημαντικό. Βέβαια, αν θέλει κανείς και άλλους λόγους να ψηφίσει Νίκη, υπάρχουν πολλοί. Υπάρχει πρώτα απ' όλα αυτό το ότι δεν είναι ένα προσωποπαγές κόμμα. Όταν λέμε η Νίκη του Δημήτρη Νατσιού, δεν είναι ακριβώς όπως λέμε η ελληνική λύση π.χ. του Βελόπουλου. Δεν είναι μία μονοπρόσωπη προσπάθεια γύρω από αυτή την προσωπικότητα στείνονται τα πάντα. Σε εμάς όλοι ξέρουμε ότι υπάρχει μία πολυπρόσωπη ηγεσία. Αυτό βέβαια είναι και ένα μειονέκτημα γιατί καθυστερεί κάποιες διεργασίες, κάποιες αντιδράσεις σε όσα συμβαίνουν. Όμως είναι και αυτό το οποίο χρειάζεται ο τόπος μας. Όχι έναν άνθρωπο ο οποίος θα είναι εκβιάσιμος και ενδεχομένως αύριο θα γυρίσει όλα όσα λέει σήμερα. Επίσης ένα σημαντικό πράγμα είναι ότι η Νίκη έχει έδρα την Θεσσαλονίκη. Έτσι, για μένα τουλάχιστον είναι ξεκάθαρο ότι η Αθήνα είναι η έδρα του παρασιτισμού και της παρακμής της χώρας και αυτό που ονομάζει και ο Δημήτρης Μάρτος αθηναϊσμό είναι ο καρκίνος αυτής της χώρας από την ημέρα που ιδρύθηκε το ελληνικό κράτος. Έτσι λοιπόν, εδρεύοντας στην Αθήνα, δεν υπάρχουν και τόσες πολλές δυνατότητες. Με αφετηρία τη Θεσσαλονίκη διασώζεται πάλι μια ελπίδα. Τι απαντάτε στις μομφές κατά της Νίκης, οι οποίες την παρουσιάζουν ως ακροδεξιά, συντηρητική, ότι εργαλειοποιεί την πίστη κλπ. Καλά, τα περί ακροδεξιάς είναι αστειότητα. Δηλαδή, τι να συζητάμε, δεν έχει καμία σχέση και δεν κολλάει πουθενά. Εδώ έχει στοχοποιηθεί η λέξη έθνος, κύριε Καραϊσκό. Ακριβώς. Είναι η μέθοδος του καθεστώτος. Ό,τι δεν εντάσσεται στα πλαίσια τα οποία θέλει να μας καθιερώσει η νέα τάξη, είναι εθνικιστικό, είναι ρατσιστικό, είναι κομμουνιστικό, οτιδήποτε ξεφεύγει. Εντάξει, για το ακροδεξιά δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα τώρα. Είναι γελιότητα. Όσον αφορά τη συντήρηση, ναι, θεωρώ ότι έχει ένα συντηρητικό χαρακτήρα εκεί που πρέπει. Νομίζω ότι δεν είναι κακό να είναι κάποιος συντηρητικός σε κάποια πράγματα. Ειδικά στη σημερινή Ελλάδα, αν δεν είσαι συντηρητικός. Το έχουμε ξεφύγει τελείως, άμα δούμε την κοινωνία γενικώς. Ακριβώς. Και συνηθίζω να λέω ότι όταν το καθεστώς είναι η σαπίλα, η συντήρηση είναι μια επαναστατική πράξη. Δεν μπορούμε να συμβιβαστούμε με αυτή την κατάσταση γύρω μας. Όποιος την διαβάζει σωστά, πιστεύω ότι πρέπει να νιώθει την ανάγκη να καταφύγει σε κάποια συντήρηση, όχι των σχημάτων μέσω των οποίων θα γίνει η πολιτική, αλλά της ουσίας της πολιτικής αυτής. Και εκεί πρέπει να συντηρήσουμε τις αξίες και τις αρχές βάσει τις οποίες ο ελληνικός λαός πορεύτηκε τόσα χρόνια. Τώρα για την εργαλειοποίηση που αναφέρατε. Τι να λέμε, εργαλειοποίηση. Τελευταία άρχισε μεγάλη εργαλειοποίηση από όλα τα κόμματα. Βλέπουμε τον Κασελάκη, βλέπουμε τον Μητσοτάκη, τρέχουν στις εκκλησίες ξαφνικά. Με σταυρούς τέτοιους, σύζυγοι. Σύζυγοι πατριαρχικότεροι του πατριάρχη, θα πω. Ακριβώς. Τι να πούμε, είναι αυτή η κωμωδία των μεγάλων κομμάτων που προσπαθούν να κάνουν αυτό για το οποίο κατηγορούν τη Νίκη. Τι είναι και εργαλειοποίηση μια πρόεδρο της Δημοκρατίας άθεη
η οποία με το κεράκι, με τον εκάστοτε Μητροπολίτη, την είδαμε φωτογραφία. Μια εικόνα που δεν τη στέριαζε, γιατί δεν το πιστεύει αυτό που κάνει και βγαίνει. Όλη η εικόνα της δείχνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, σαν πολίτης, λέμε τι αγκαρία κάνει. Είναι απαράδεκτα αυτά τα πράγματα και να έχουμε και τέτοιους ανθρώπους σε τέτοιες κέρυες θέσεις. Τι λέτε εσείς? Έτσι είναι, δυστυχώς, δεν ξέρω αν θυμάστε, και όταν ήταν πρωθυπουργός ο ΓΑΠ, που ήταν σε μια λειτουργία που είχε τη λαμπάδα με το κυπελάκι ώστε να μην στάζει και την έβαλε στο μανουάλι. Τέτοιες αστιότητες έχουμε δει κατά καιρούς από τους κρατούντες, οι οποίοι προσπαθούν να δείξουν, προεκλογικά μόνο βέβαια, έτσι, ότι ταυτίζονται σε κάποιο βαθμό με το έθνος και το λαό. Για την νίκη δεν τίθεται τέτοιο θέμα. Τι είναι εργαλειοποίησης? Η πίστη για την νίκη είναι βίωμα. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι ένα εργαλείο το οποίο θα το χρησιμοποιήσει. Όλοι οι άνθρωποι της νίκης, από όσο ξέρω, είναι θρησκευόμενοι άνθρωποι, είναι άνθρωποι της εκκλησίας. Καταμίζουν, αλλά ναι. Από την κούνια τους, όπως λέει και ο πρόεδρός σας. Ναι, πιστεύω ότι όλοι οι άνθρωποι της νίκης έχουμε τις ίδιες αρχές, άλλος περισσότερο, άλλος λιγότερο. Εγώ θα ενέτασα τον εαυτό μου στο λιγότερο, για να είμαι ειλικρινής. Ζηλεύω πραγματικά τους ανθρώπους που έχουν τόσο δυνατή πίστη. Και το να κατηγορούνται αυτοί οι άνθρωποι ότι εργαλειοποιούν αυτό που είναι το βαθύτερο είναι τους, είναι αστείο. Ενώ δεν το βλέπουμε σε άλλες περιπτώσεις, είναι μονόπλευρη αυτή η κατηγορία προς αυτή την πλευρά. Mm-hmm. Τώρα, τι εικόνα έχετε για τη σημερινή Ελλάδα? Πολλοί λένε πως έχουμε την κυβέρνηση που μας αξίζει. Έχουμε την κυβέρνηση που μας αξίζει? Σε ένα βαθμό πιστεύω ναι. Όσο και αν ακούγεται βαρύ να σου αξίζει ο Μητσοτάκης, πιστεύω ότι έχει μία αλήθεια αυτό το πράγμα, καθότι βλέπουμε ότι η παρακμή έχει φτάσει από την κορυφή μέχρι τα νύχια. Αν παρακολουθήσει κανείς τα αστυνομικά δελτία, και μάλιστα όχι μόνο στην Αθήνα όπου λέμε ότι είναι ζούγκλα κτλ., αλλά και στο τελευταίο χωριό της περιφέρειας, εκτελήσονται απίστευτες ιστορίες που δείχνουν ότι ως λαός έχουμε χάσει κάθε έρμα. Αυτό έχει ένα αντίκτυπο και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό βέβαια, έτσι, γιατί και οι γειτονικές χώρες αντιλαμβάνονται με τι έχουν να κάνουν όταν βλέπουν ποια είναι η κατάσταση, η βαθύτερη πνευματική, κοινωνική, οικονομική, συνολικά θα έλεγα, του ελληνικού λαού. Βέβαια, επειδή το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι, θα έλεγα ότι μεγαλύτερη είναι η ευθύνη των αυτών που βρίσκονται πάνω, αυτών που εξουσιάζουν, παρά του λαού. Όμως και ο καθένας μας έχει τις ευθύνες του. Αυτό είναι δεδομένο. Κατάγεστε από έναν τόπο που πέρσι δοκιμάστηκε πάρα πολύ. Γίνανε μεγάλες φωτιές και κάηκαν τεράστιες εκτάσεις. Όλο αυτό το πρόβλημα, δόθηκαν κονδύλια να στηριχτούν αυτοί οι άνθρωποι? Η κυβέρνηση στήριξε? Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα να πούμε για την αντιμετώπιση, για την οποία δεν έγινε τίποτα απολύτως. Δηλαδή ήταν απίστευτη η ανοργανωσιά, άσχετα με το αν οι άνθρωποι που προσήλθαν ως πυροσβέστες ή ως εθελοντές ή κάτι άλλο προσπάθησαν, έβαλαν τα δυνατά τους. Αλλά το αποτέλεσμα, 1.000.000 στρέμματα καμένα σε μία και μοναδική φωτιά, είναι πανευρωπαϊκό ρεκόρ. Πώς ο κόσμος εκεί που ακούτε εσείς και συναναστρέφεστε, πού πιστεύει ότι οφείλεται η φωτιά? Κοίταξε, σε λάθος? Σίγουρα ήταν, οι αιστείες της φωτιάς ήταν πολλές και ήταν πάνω στους διαδρόμους των λαθρομεταναστών, οι οποίοι περνάνε τον Εύρο και βαδίζουν προς Θεσσαλονίκη και την υπόλοιπη Ελλάδα ή Βαλκανική. Οπωσδήποτε οι ενδείξεις δείχνουν λαθρομετανάστες. Τώρα αν έγινε σκόπιμα ή κατά λάθος δεν μπορώ βέβαια να το ξέρω. Ωστόσο, από εκεί πρέπει να προηλθεί, όπως έγινε και άλλες φορές, αλλά δεν είχε πάρει τόσο μεγάλη έκταση φωτιά. Έχει βγει κάποιο πόρισμα? Η εισαγγελία έχει διατάξει έρευνα ώστε να δούμε από πού προήλθε αυτό το μεγάλο κακό? Στο βαθμό που γνωρίζω, όχι. Και αυτό στην Ελλάδα του σήμερα δεν μας εκπλήσει. Εδώ τράκαραν τα τρένα έξω από τη Λάρισα και ακόμη ψάχνουν τα βαγόνια και τους νεκρούς. Και τα βαγόνια, τους απίστευτα νεκρούς, πράγματα. Λέτε, στο μάτι 10 ευρώ η ποινή κάθε μέρα για τους καταδικαστέντες, ναι. Υπουργοί καμία ευθύνη, έρχεται η φωτιά που έκαψε τον τόπο σας και όλα αυτά με η Ευρώπη, η Ευρώπη νομίζω ότι τα βλέπει αυτά, άμα λάβουμε υπόψη το καταδικαστέν πόρισμα που έχει σταλεί και έχει γίνει ευρέως γνωστό,
ότι κάτι δεν πάει καλά. Ούτε με τη δικαιοσύνη, ούτε με την αστυνομία. Είναι καταπέλτης το πόρισμα. Οπωσδήποτε. Και το ψήφισμα. Και για να συνεχίσουμε αυτό που με ρωτήσατε όσον αφορά τη φωτιά, αυτό το οποίο έγινε εκ των υστέρων ήταν να αναλάβει πάλι μία μισοϊδιωτική, μισοκρατική πρωτοβουλία το τι θα γίνει στην περιοχή, όπως έγινε και με τη Βόρεια Εύβοια. Δεν ξέρουμε πού θα οδηγήσει, αλλά αυτή η μίξη του ιδιωτικού και του δημόσιου φορέα νομίζω ότι είναι λιγάκι ύποπτη. Θα το δούμε στην πράξη. Εσείς αυτό το πρόβλημα, σαν υποψήφιος ευρωβουλευτής, εάν μπείτε στην Ευρωβουλή, θα το πάτε μέσα στην Ευρωβουλή το πρόβλημα το τοπικό? Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή έχει να κάνει, αν μιλάμε για το, μιλάτε για το τοπικό... Ναι, που κάηκαν τα στρέμματα. Για την πυρκαγιά. Ναι. Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο κανονικά πρέπει να λυθεί μέσα στα πλαίσια του ελληνικού κράτους. Δηλαδή είναι ένα ζήτημα πλέον ενός στρατηγικού σχεδίου το οποίο θα ανατάξει την περιοχή. Ευτυχώς δεν είχαμε ανθρώπινα θύματα, δεν υπήρχαν πολλές περιουσίες οι οποίες να καταστράφηκαν. Καταστράφηκε όμως το μεγαλύτερο μέρος του δάσους της Δαδιάς και ένα κομμάτι από το χώρο του Εύρου που είναι σημαντικό και για την εθνική άμυνα. Αυτό λογικά θα λυθεί μέσα στα πλαίσια του ελληνικού κράτους. Υπάρχουν τόσες υποθέσεις που πρέπει να πάει κανείς σε ευρωπαϊκό επίπεδο που δεν θα μας λείψουν σίγουρα. Τώρα υπάρχει αίσθηση πως η διεθνή θέση της χώρας μας όλο ένα και επιδεινώνεται. Κάτι που φαίνεται στις σχέσεις μας και με τις χώρες, τις γείτονες χώρες. Ισχύει αυτό? Λογικά, αν το σκεφτεί κανείς, είναι λιγάκι όπως στη ζούγκλα. Όταν ένα ζώο κουτσένει, όταν δείχνει άρρωστο, όταν δείχνει μειονεκτικό, τότε οι θηρευτές γύρω του το περικυκλώνουν. Κάπως έτσι πιστεύω ότι είναι και η σημερινή Ελλάδα. Βλέπουμε όλα αυτά τα οποία μας συμβαίνουν. Δεν είναι μονάχα η Τουρκία η οποία έχει εξελιχθεί σε υπερπεριφερειακή δύναμη και είναι σαφέστατα η μεγαλύτερη εξωτερική απειλή. Δεν είναι μονάχα τα Σκόπια, τα ανύπαρκτα που πήραν το μακεδονικό μας όνομα και τώρα προσπαθούν να απαλλαγούν και από το πρόθεμα της Βόρειας υποτίθεται Μακεδονίας. Είναι αυτά με την Αλβανία, με τον Μπελέρη στη φυλακή, έρχεται ο Ράμα στην Αθήνα τη μέρα που συνελήφθη επέτειο και κάνει εκδήλωση. Τρομερά πράγματα ζούμε. Αυτά τα οποία ζούμε σήμερα δεν έχουν ξανασυμβεί και πιστεύω ότι η γενιά, η δικιά μου και λίγο μετά, δηλαδή όσοι είναι 50 και κάτι, θυμάται πολύ καλά μια Ελλάδα διαφορετική. Δεν ήμασταν πάντα ο περίγελος των εθνών. Αυτό το πράγμα έχει φτάσει σε αυτή την κατάντια από την εποχή του Σιμίτη και μετά. Και επιταχύνθηκε βέβαια μετά τα μνημόνια. Πιστεύετε να είμαστε... ότι αυτό οφείλεται για μια καρέκλα, μπορούν όλα αυτά να συμβούν? Να ξεπουληθεί όλη η Ελλάδα για μια καρέκλα κάποιου πρωθυπουργού? Και για πολύ λιγότερα πιστεύω. Θεωρώ σίγουρο ότι η άρχουσα τάξη δεν έχει την παραμικρή έγνοια για τη χώρα μας. Αυτό είναι δεδομένο. Όταν λέω άρχουσα τάξη, όχι μόνο η πολιτική, η οικονομική, η τέταρτη εξουσία του τύπου, που αυτά σε μεγάλο βαθμό συμπλέουν, γιατί ξέρουμε τώρα ποιοι είναι οι ιδιοκτήτες των μεγάλων καναλιών, και όλοι αυτοί οι οποίοι είναι χρηματοδότες των μεγάλων κομμάτων εξουσίας. Και αυτό που διαπλέκεται και συνιστά το σύστημα εξουσίας στην Αθήνα είναι ακριβώς ο καρκίνος της χώρας. Και πολύ λογικό, εντός εισαγωγικών θεωρώ, ότι θα λειτουργήσουμε με τέτοιο τρόπο. Βλέπουν την χώρα να πεθαίνει και δεν ασχολείται κανένας. Είτε από το δημογραφικό, το οποίο η Νίκη το έχει αναδείξει όσο μπορεί βέβαια, όσο της δίνεται ο λόγος, σαν πρώτη στο ζήτημα της χώρας, είτε με οποιοδήποτε άλλο. Τώρα ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας μας έχει απαξιώσει την εκλογική διαδικασία, θεωρώντας πως τίποτα δεν αλλάζει. Ότι και να γίνουν οι εκλογές και να ψηφιστούν, όλα θα μένουν τα ίδια και τα ίδια. Ισχύει, το πιστεύετε αυτό εσείς προσωπικά? Όχι καθόλου. Πιστεύω ότι είναι μια παγίδα του καθεστώτος να μας κάνει να απαξιώσουμε και το τελευταίο όπλο που μας μένει. Φυσικά και οι αναρχικοί που λένε ότι αν άλλαζαν τα πράγματα με τις κάλπες θα είχαν απαγορευτεί έχουν κάποιο δίκιο. Όμως δεν ισχύει πάντα, γιατί θα το δούμε και στο παρελθόν κοιτώντας και σε άλλες χώρες τι συμβαίνει. Το ζήτημα είναι αν έχει εφεδρείες αυτή η χώρα. Βλέπουμε ότι στην Τουρκία, ας πούμε, το αν έβγαινε ο Ερντογάν ή αν έβγαιναν οι κεμαλιστές θα ήταν το ίδιο.
έπαιξε κάποιο ρόλο η εκλογή του Ερντογάν για αυτή την εξέλιξη της χώρας σε μια μεγάλη δύναμη? Προφανέστατα. Παίζει ρόλο η εκλογή του Όρμπαν, ας πούμε, στην Ουγγαρία, ή αν έβγαιναν οι σοσιαλιστές που ήταν στην προηγούμενη δεκαετία, πριν το 2010. Έπαιξε κάποιο ρόλο? Φυσικά και έπαιξε. Στη Σλοβακία, σήμερα που άλλαξε πορεία η χώρα, πώς έγινε? Σε όλες τις κοινοβουλευτικές δημοκρατίες αυτό που έχει ρόλο είναι οι εκλογές. Δεν μπορούμε να τις απαξιώσουμε. Βλέπουμε όμως ότι γίνεται μια τέτοια φιλολογία, υπάρχει, ξεκινώντας από το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, όπου αρχίζουν λίγο-λίγο να μας το λένε ότι και τι να ψηφίζουμε, δεν υπάρχει λόγος, υπάρχουν οι σφιγμομετρήσεις της κοινής γνώμης και ότι υπάρχουν οι δημοσκοπήσεις κτλ. Αυτά είναι για να μας πάρουν και το τελευταίο όπλο που έχουμε στα χέρια μας. Όσο βέβαια τα κόμματα ήταν παραλλαγές της ίδιας εκδοχής, δηλαδή ΠΑΣΟΚ Νέα Δημοκρατία και αργότερα εντάχθηκε και ο ΣΥΡΙΖΑ στο ίδιο κόλπο, δεν είχε νόημα. Το καταλαβαίνω. Αλλά δεν μπορείς να πηγαίνεις και να ψηφίζεις αυτόν που καταστρέφει τη χώρα σου. Και σε εκείνη την περίπτωση, ακόμη που δεν υπήρχε η νίκη, θα έπρεπε κανείς να ψηφίζει οτιδήποτε ήταν από το 2% και κάτω. Δεν μπορεί να επιβραβεύεις αυτόν που διαλύει τη χώρα σου, εκτός αν αυτό δεν σε ενδιαφέρει ή δεν το αντιλαμβάνεσαι. Σήμερα όμως που υπάρχει νίκη και υπάρχει δηλαδή η δυνατότητα να στηθεί ένα δημοκρατικό πατριωτικό κίνημα από τα κάτω, κανένας δεν έχει δικαιολογία να πει ότι δεν αξίζει να πάει να ψηφίσει. Πώς βλέπετε τώρα την Ευρωπαϊκή Ένωση? Τι σημαίνει Ευρωπαϊκή Ένωση για εσάς, πρώτα-πρώτα? Είστε υπέρ ή κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Αυτό δεν είναι ένα ερώτημα το οποίο μπορεί να απαντηθεί με ένα ναι ή ένα όχι. Θα έλεγα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, παρότι είναι το χάλι αυτό το οποίο βλέπουμε από πλευράς ιδεολογίας και πολιτικής πρακτικής, τουλάχιστον στην κορυφή, είναι αποθετικό οπωσδήποτε. Βλέπουμε τη στάση της απέναντι στους πολέμους. Απέναντι στη Ρωσία προσπαθεί να δείξει ότι είναι με τον ουκρανικό παράγοντα. Απέναντι στην Παλαιστίνη κάνει ότι δεν καταλαβαίνει γιατί η γενοκτονία που εκτελείται μπροστά στα μάτια μας. Και στη μεν πρώτη περίπτωση βγάζει δισεκατομμύρια από τους ευρωπαϊκούς λαούς για να στηρίξει το καθεστώς του Ζελένσκι, και από την άλλη συζητάει μονάχα και δεν μπορεί να βγάλει ούτε ένα ψήφισμα της προκοπής παρά έξω, μήπως και φρενάρει λίγο την ανθρωποφαγία του εβραϊκού καθεστώτος. Άρα επικροτείται την παραμονή της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Επειδή η χώρα μας είναι ακριβώς μια αμερικάνικη απικία, πιστεύω ότι έχει να πάρει και πράγματα από τη συμμετοχή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι τι? Είναι η θεσμικότητα. Επειδή στην Ελλάδα δεν υπάρχουν θεσμοί οι οποίοι να λειτουργούν, είδαμε τι έγινε με τα Τέμπη, έτσι. Ούτε εισαγγελίες κατάφεραν κάτι, ούτε υπηρεσιακοί παράγοντες, ούτε καλά για πολιτική εξουσία δεν το συζητάμε, είναι οι κατεξοχήν ένοχοι. Επομένως, πού θα προσφύγει κανείς? Και είδαμε ότι ο Ευρωπαίος εισαγγελέας κάτι κατάφερε, κάλεσε κάποιους σε απολογία, καταδικάστηκαν κάποιοι άνθρωποι ή είναι σε εξέλιξη η δίκη τους. Οπότε βλέπει κανείς πως υπάρχει μία διέξοδος σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Βέβαια, αν πάμε σε ζητήματα πιο υψηλής πολιτικής, εκεί πέρα θα συναντήσουμε αυτά. Την πολεμοκαπηλεία, την ιστορία αυτή με τα εμβόλια όπως τη ζήσαμε με τις business της κυρίας Φοντερ Λάιεν, την μούφα αυτή της πράσινης ανάπτυξης και των ηλεκτρικών αυτοκινήτων κτλ. Είναι ακριβώς η νεοταξίτικη ιδεολογία. Όμως, αφού είμαστε εδώ που είμαστε και στην κατάσταση που βρισκόμαστε, μπορούμε εν μέρη να επωφεληθούμε από αυτό. Τώρα θα πιαστώ λίγο από εκεί που είπατε για τα εμβόλια. Χθες, προχθές, ακούσαμε ότι αποσύρεται το εμβόλιο της AstraZeneca. Αυτό το εμβόλιο το έχουν κάνει 2 εκατομμύρια Έλληνες. Ποιοι ευθύνονται? Επικαλείται λόγους ότι δεν χρειάζεται πλέον και τέτοια. Ξέρουμε όμως ότι δικαστικά είναι σε μια πολύ μεγάλη διαμάχη και ότι έχουν βγει στη φόρα ότι έχει πολλές παρενέργειες. Τώρα, ποιος ευθύνεται για την πίεση προς τους Έλληνες πολίτες να εμβολιαστούν? Για μένα κάτι που δεν ήταν επικαιροποιημένο, λοιπόν. Για μένα ήταν ξεκάθαρο από το δεύτερο μήνα τουλάχιστον της λεγόμενης πανδημίας ότι ήταν μια φοβερή απάτη του καθεστώτος. Δεν έχει σημασία να κοιτάξει κανείς σήμερα
ποιος εμβολιάστηκε και ποιος όχι, αυτά είναι πραγματικά ένας διχασμός που δεν χρειάζεται. Κανένας δεν το έκανε με κακή προαίρεση. Όποιος το έκανε επειδή πίστηκε, επειδή φοβήθηκε, επειδή πιέστηκε, δεν έχει σημασία. Όμως, αν δεν έχουμε καταλάβει το τι παίχτηκε σε εκείνη την περίοδο της πανδημίας, δηλαδή τι φοβερή δικτατορία στήθηκε στο όνομα της πανδημίας σε βάρος όλων των Ελλήνων, τότε δεν είμαστε για πολιτική. Είμαστε για πολιτική με Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, με αυτούς για να λέμε ότι όποιος έχει αμφιβολίες είναι ψεκασμένος και όλες αυτές τις μπούρδες που ακούγαμε επί 2,5 χρόνια. Εμείς τουλάχιστον ο κύκλος των ανθρώπων μας στην Κομωτινή δεν απέφυγε φυσικά να το κάνει στο μεγαλύτερο βαθμό. Πρώτα απ' όλα γιατί βλέπεις ποιος είναι αυτός ο οποίος το προπαγανδίζει. Δηλαδή αυτός ο οποίος μας καταστρέφει σε όλα τα επίπεδα ξαφνικά νοιάστηκε για την υγεία μας. Είναι αδιανόητο αυτό το πράγμα. Το αν κάποιοι πιέστηκαν ή πίστηκαν είναι δικό τους θέμα. Κανέναν δεν κατηγορούμε. Αλλά όχι να είμαστε στο 2024 και ακόμα να συζητάμε. Βεβαίως τώρα σκάσανε μύτη οι αγωγές σε βάρος της AstraZeneca και όχι μόνο αυτής, και της Pfizer και της Moderna. Όλοι είναι στα δικαστήρια. Δεν πήραν ακόμα τέτοιες διαστάσεις, αλλά μελλοντικά νομίζω ότι θα δούμε και άλλα τέτοια. Ναι, γιατί ακόμη ελέγχουν, τις δημοσιεύσεις στα ιατρικά περιοδικά, οπότε φέρνουν τις αποδείξεις τις οποίες χρειάζεται το καθεστώς. Αλλά ήταν τόσο προφανή κάποια πράγματα που δεν ξέρω αν έχει νόημα τώρα να τα ξαναναφέρουμε. Για μένα είναι μια δικαίωση αυτή η ιστορία που αναφέρατε, η απόσυρση του εμβολίου της AstraZeneca, είναι μια μικρή δικαίωση όσων λέγαμε επί 2,5 χρόνια. Και θα ακολουθήσουν κι άλλες. Τώρα στη Θράκη αντιμετωπίζεται από πολλά χρόνια την τουρκική απειλή. Θα λέγατε ότι η Τουρκία είναι ο μέγιστος κίνδυνος για την πατρίδα μας? Στη Θράκη αυτό είναι σαφές, ναι. Υπάρχει... Τι γίνεται εκεί με το προξενείο της Τουρκίας? Το προξενείο... Πρέπει να κλείσει. Όταν λέμε το προξενείο εννοούμε την ίδια την Τουρκία, έτσι δεν ίδια. Είναι ακριβώς η Τουρκία με έδρα την Κομωτινή. Είναι μια μικρή γνώση που έχω κι εγώ, ξέρω. Είναι μια υπηρεσία η οποία έχει 6-7 διπλωμάτες εντός ή εκτός εισαγωγικών μέσα σε μια πόλη των 50.000 κατοίκων. Το λέω έτσι για να έχουμε μια αίσθηση των μεγεθών, που έχει... Πριν από κάμποσα χρόνια λέγανε ότι είχε 20 εκατομμύρια ευρώ προϋπολογισμό, δεν ξέρω αν έχει αλλάξει αυτό το νούμερο. Και τι κάνει ακριβώς αυτή η υπηρεσία εκεί? Το προξενείο τι νόημα έχει? Το προξενείο απευθύνεται σε πολίτες της χώρας στην οποία ανήκει. Πόσοι Τούρκοι πολίτες υπάρχουν στην Θράκη? 50, 60, δεν ξέρω αν έχει περισσότερους. Τι δουλειά έχει να κάνει με τους μουσουλμάνους που ζουν στην Ελλάδα και έχουν ελληνική υπηκότητα? Καμία. Ούτε καν βίζα δεν βγάζει. Η βίζα βγαίνει πλέον ηλεκτρονικά. Επομένως, τι εξυπηρετεί όλο αυτό το προσωπικό, το οποίο έχει και γραμματείς και κλητήρες και όλους αυτούς, πάνω από 20 άτομα προσωπικό, τι εξυπηρετεί αυτή η υπηρεσία στην Κομωτινή? Βέβαια, επειδή οι Τούρκοι το έχουν αντιστοιχίσει αυθαίρετα με τις Κωνσταντινούπολες, βλέπουν τι δυναμικό έχει το προξενείο μας στην Κωνσταντινούπολη και αλλά αντίστοιχα. Η Κωνσταντινούπολη είναι και μια πόλη τεράστια. Και τι έχει να υπερασπιστεί εκεί το προξενείο μας? Ποιος ελληνισμός έχει απομείνει στην Κωνσταντινούπολη? Σαφώς υπάρχει τεράστια βιβλιογραφία, αρθρογραφία κυρίως, που έχει να κάνει με το πώς δουλεύει το προξενείο στην περιοχή. Δεν είναι ίσως το παρόντος να μπούμε σε λεπτομέρειες. Πάντως εμείς ήμασταν η μοναδική δύναμη εδώ και δεκαετίες η οποία αναδείκνυε τη δραστηριότητα αυτή και με δικές του δυνάμεις και με ανθρώπους από τη μειονότητα που στρατολογούσε και ενδεχομένως τους έστελνε και αλλού. Θυμάστε το περιστατικό στη Ρόδο, όπου δύο μειονοτικοί από τη Θράκη κατασκόπευαν αποδεδειγμένα τις κινήσεις του ελληνικού στόλου στην κρίση του Ορούτς Ρέις. Τελευταία ιστορίες με κατασκόπους έρχονται στο φως και κάποιοι μένουν έκπληκτοι, κάποιοι πολλά χρόνια πριν λέγανε ότι τελικά η Ελλάδα η μισή είναι γεμάτη από ανθρώπους που επιβουλεύονται τα συμφέροντα της Ελλάδας. Μα αφού είμαστε ξέφραγο αμπέλι. Λογικό είναι. Το θέμα είναι να δώσει το ελληνικό κράτος στους Έλληνες μουσουλμάνους ένα λόγο για να ταυτιστούν μαζί του. Δηλαδή, ασχέτως το αν έχουν τουρκική καταγωγή κάποιοι από αυτούς ή όχι, δεν μας νοιάζει. Ας έχουν ό,τι θέλουν. Το θέμα είναι να είναι νομιμόφρονες, νομοταγείς απέναντι στην Ελλάδα. Αυτό μας ενδιαφέρει. Και αν έχουν αυτήν ή την άλλη θρησκεία ή την άλλη εθνοτική καταγωγή, ποσός μας ενδιαφέρει. Είναι όμως νομιμόφρονες απέναντι στην Ελλάδα. Αυτό είναι το κύριο. Αν αυτοπροσφέρονται για να κατασκοπεύσουν, όπως είδαμε στην περίπτωση της Ρόδου,
τη χώρα μας, προφανώς και εμείς δεν πρέπει να είμαστε τόσο αφελείς ώστε να τους δεχόμαστε απλώς σαν Έλληνες διαφορετικού θρησκεύματος, αλίμονο. Όμως πρέπει να πούμε εδώ ότι πέρα από το προξενείο στην Κομωτινή, τεράστιες είναι οι ευθύνες για την κατάσταση που αποδίδονται στην Ελλάδα. Γιατί εδώ μιλάμε για ελληνική επικράτεια. Πού είναι η αντίδραση του ελληνικού κράτους? Δεν υπάρχει αντίπαλος πόλος, δηλαδή, ο οποίος θα μπορέσει να και να κρατήσει το χριστιανικό στοιχείο στην περιοχή και να προσπαθήσει να φέρει κοντά του το μουσουλμανικό. Γιατί και αυτό είναι φικτό, δεν είναι κάτι αδύνατο. Βλέπουμε μια ανύπαρκτη κυβέρνηση σε προβλήματα, σε επικίνδυνες ιστορίες που, όπως λέμε, αυτά που λέμε τώρα αυτή τη στιγμή, είναι παντελώς ανύπαρκτη. Δεν προστατεύει τους πολίτες, ούτε καν από την καθημερινότητα, από την εγκληματικότητα, από τις υψηλές τιμές στα σούπερ μάρκετ, από την υπογεννητικότητα που σε λίγο θα μετριόμαστε στα δάχτυλα εμείς οι Έλληνες. Τι γίνεται? Υπάρχει κυβέρνηση? Υπάρχει εκεί που υπάρχει συμφέρον. Αν μιλάμε για υποθέσεις τις οποίες μπορεί να πέσει κάποια μίζα, φαντάζομαι ότι η ελληνική κυβέρνηση θα δίνει το παρόν. Στα υπόλοιπα, τα οποία δεν έχουν να κάνουν με οικονομικό παράγοντα, είναι όλα στον αυτόματο. Και αυτός ο αυτόματος δυστυχώς μας οδηγεί στον κατήφορο. Συνάντηση Ερντογάν Μητσοτάκη. Τι έχετε να δηλώσετε? Συνεταιράκια. Συνεταιράκια. Ναι. Δεν υπάρχει τίποτα. Δεν υπάρχει καμία τουρκική απειλή. Υπήρξε μια αχρίαστη ενέργεια όσον αφορά τη μονή της χώρας, με τα πιο διάσημα ψηφιδωτά που υπάρχουν, ας πούμε, στην Ανατολή. Ήταν κάτι αχρίαστο, όπως είπε ο κύριος Πρωθυπουργός μας, και πάμε το παρακάτω. Το περνάει, δηλαδή ο κύριος Πρωθυπουργός μας δεν τον ενοχλεί και κάτι από ό,τι έχω καταλάβει. Ναι, ό,τι ήταν... και να κάνουν οι άλλοι, ακριβώς, δεν τον πειράζει. Δηλαδή και μια γενοκτονία να γίνει, πάλι νομίζω ότι δεν ξέρω, θα τον πειράξει, άρα και έχω αυτή την απορία. Όχι, δεν βλέπω να βγάλαν καμία διαμαρτυρία. Μόνο να μην πειραχτούν, δηλαδή. Ας πούμε για τη Γάζα που κάθε μέρα σκοτώνονται παιδιά, ομαδικούς τάφους ανακαλύπτουν κτλ. Ναι. Βλέπετε ότι όχι μόνο οι Μητσοτάκηδες που είναι στην εξουσία, και παρακάτω όμως, πού είναι η ελληνική κοινωνία? Υπάρχουν εκατοντάδες πανεπιστήμια σε όλο το χώρο υποκατάληψη για να διαμαρτυρηθούν για αυτή την κατάσταση. Ίσως είδατε ακόμα και στη Eurovision, που είναι αυτό το πανηγύρι της ανομαλίας και της τρέλας, βγήκαν και γιούχαραν το τραγούδι του Ισραήλ, επειδή συντελείται μια γενοκτονία από αυτή τη χώρα. Βέβαια, κανένας δεν τόλμησε να το αποκλείσει από την διοργάνωση. Μόνο τη Ρωσία αποκλείουν από οποιαδήποτε διεθνή διοργάνωση, επειδή είναι κακοί. Αυτοί οι οποίοι δημιουργούν ομαδικούς τάφους για δεκάδες χιλιάδες γυναικόπαιδα. Και άκουσα κιόλας ότι απαγορεύτηκε και η σημαία. Δεν έπρεπε να σηκωθεί καμία σημαία της Παλαιστίνης μέσα στη Eurovision. Τη στιγμή που πέρσι βγήκε το τραγούδι της Ουκρανίας, υπήρχαν σημαίες. Δηλαδή ο ένας πόλεμος είναι καλός και ο άλλος πόλεμος είναι... δεν το βλέπουμε. Τι γίνεται? Και στα ελληνικά πανεπιστήμια πού είναι οι διαμαρτυρίες? Εδώ στη Λατινική Αμερική, στην Ευρώπη, στις Ηνωμένες Πολιτείες, παντού έχουμε καταλήψεις πανεπιστημίων για αυτό το λόγο. Εδώ και τα παλιότερα χρόνια, πιο πολλοί διαμαρτυρόντουσαν που δεν υπήρχε ένας τέτοιος πόλεμος για την Παλαιστίνη. Ακριβώς. Αυτές όλες οι φωνές που πήγανε. Πήγαν όλοι σπίτια τους, δεν ξέρω. Υπάρχει, γι' αυτό λέγαμε προηγουμένως, ότι ενδεχομένως μας αξίζει η κυβέρνηση που έχουμε, καθότι όλα καθορίζονται από αυτήν και όλα βαδίζουν προς τον κατήφορο. Τώρα κοντεύουμε προς το τέλος, λοιπόν, της συζήτησής μας και θα ήθελα να μας πείτε τι λόγους θα δίνατε σε κάποιον προκειμένου να σας ψηφίσει σε ευρωεκλογές. Εμένα προσωπικά ή τη Νίκη? Εσάς προσωπικά. Τι λόγους? Όταν κάποιος κατεβαίνει υποψήφιος σε εκλογές, θα πρέπει να έχει να δείξει κάτι προκειμένου να πείσει ότι είναι αυτός τον οποίο περιγράφει. Θα μπορούσα εγώ, λοιπόν, να έχω ένα βιογραφικό πολύ σημαντικό, εντυπωσιακό, για να πάρω μια θέση επαγγελματική ή άλλη. Έτσι λοιπόν και στην πολιτική θα πρέπει να δείξει τι έχει κάνει μέχρι σήμερα, ώστε να έχει και ο ψηφοφόρος ένα εχέγγυο ότι ψηφίζει κάποιον ο οποίος έχει αποδείξει αυτά που λέει και όχι απλώς τα ισχυρίζεται ότι θα τα κάνει. Νομίζω ότι στην περιοχή μας και όχι μόνο στη Θράκη έχω δείξει μια πολύχρονη δραστηριότητα, η οποία ήταν, όπως την περιγράψατε και στο βιογραφικό εν ολίγης, πάντα σε αυτό το μήκος κύματος.
Ποτέ δεν άλλαξα τίποτα, είτε δει κανείς τα κείμενά μου τα τωρινά, είτε δει πριν από 25 χρόνια, είναι ακριβώς τα ίδια πράγματα, απλά σε διαφορετικό πλαίσιο διατυπώνονται. Και δεν ήταν μονάχα λόγια, κάναμε πάρα πολλές πράξεις για τις οποίες υπάρχουν τα τεκμήρια και στο διαδίκτυο και στη σελίδα του Αντιφωνητή και στη σελίδα του Σπάρτακου και όλα αυτά για τα οποία τελικά συμπλέψαμε και με τον Δημήτρη Νατσιό και προσήλθα στη νίκη. Θεωρώ πως είναι το διαπιστευτήριό μου για την ψήφο στις 9 Ιουνίου. Τώρα σε αυτό το σημείο θα ήθελα να στείλετε ένα προσωπικό μήνυμα στους τηλεθεατές του Ελλάς Time και όχι μόνο, σε όποιον σας βλέπει και ζητάτε την ψήφο του. Αδέρφια, στις 9 Ιουνίου πάμε και ψηφίζουμε. Πρώτα απ' όλα αυτό. Δεν καθόμαστε στις καφετέρειες και σε εκδρομές. Είναι πολύ σημαντικό μέσα σε αυτή την κατρακύλα που ζει το έθνος μας να πάμε στην κάλπη και να δώσουμε το παρόν. Οτιδήποτε δεν είναι ψήφος υπέρ του καθεστώτος, είναι ψήφος υπέρ της Ελλάδος. Το καλύτερο φυσικά να ψηφίσουμε τη νίκη. Να δώσουμε δηλαδή την ελπίδα σε ένα χώρο ο οποίος είναι νεότευκτος και ενδεχομένως έχει και κάποια κουσούρια, έχει κάποιες καθυστερήσεις. Δεν μας πειράζουν αυτά. Το θέμα είναι στην μακρά προοπτική που έχει μπροστά η χώρα να δημιουργηθεί κάτι το οποίο θα φέρει την ελπίδα στην καθημερινότητά μας. Η δική μου υποψηφιότητα είναι μια ψηφίδα η οποία συμβάλλει στο να δημιουργηθεί μια εικόνα έτσι όπως τη θέλουμε για την Ελλάδα του αύριο. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του Ελλάς Time, σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν για μια ακόμα φορά μαζί μας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για μια επόμενη φορά. Έως τότε να προσέχετε. Καλή συνέχεια, η Παναγιά μαζί σας.